εμήρωνες στεφάνωνες και ήθρεφες τους ανθρώπους. Ευλογημένο είσαι δεντρό, ελιά σε όλους τους τόπους. Τους μικρούς θησαυρούς της Ευρώπης που δεν είναι άλλοι πέρα από συγκεκριμένα προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης και προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης και οι οποίοι συμμετέχουν στο ομώνυμο πρόγραμμα της Νέας Πασεγιές είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά δημοσιογράφοι και bloggers που σε επίπεδο Κρήτης ταξίδεψαν από το Μυλοπόταμο Ρεθύμνου έως και τα ανατολικότερο άκρο του Λεσιθίου σε Ζάκρο και Κουτσουρά προκειμένου να τα γευτούν. Η μικρή αυτή θησαυρή συνεταιρισμών της Κρήτης είναι η γραβιέρα, η ξινομιζήθρα και το ελαιόλαδο της Ένωσης Μυλοποτάμου, αλλά και το ελαιόλαδο των συνεταιρισμών Ζάκρου και Κουτσουρά της Ιτίας. Προσπαθούμε να δείξουμε την υπεραξία του προϊόντος και την ποιότητά του για στην ευρύτερη αγορά. Να μας γνωρίσει και να τα γνωρίσει και ο κόσμος για να αποκτήσει τους συνεταιρισμούς ωφέλη. Η παραγωγή των γαλακτοκομικών προϊόντων που παρέχει ο συνεταιρισμός είναι περίπου 450-500 τόνοι τυρί και γύρω στους 120 τόνοι ελαιόλαδο. Η ποικιλία της ελιάς είναι η Κορονέικη. Το εργοστάσιο μας είναι από το 2003 ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο κοινής άλεσης. Η κοινή άλεση είναι η αιτία που βγάζουμε αυτή την ποιότητα ελαιολάδου. Η Κορονέικη είναι μια ποικιλία η οποία είναι πολύ παραγωγική και συγχρόνως πολύ ποιοτική. Το ελαιόλαδό μας είναι ένα φινετσάτο ελαιόλαδο. Είναι ένα ελαιόλαδο που το αναγνωρίζουν οι ειδικοί των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, θα έλεγα από μακριά. Για ποιο λόγο? Γιατί ενώ έχει όλα τα αρώματα της περιοχής μας, στα οποία βοηθάει και η τοπική χλωρίδα που μετακυλίεται σε γεύση και σε άρωμα στο τελικό προϊόν, είναι και οι νότες αυτές οι ξεχωριστές που το κάνουν αγαπητό στους επαγγελματίες της εστίασης αλλά και τους απλούς καταναλωτές. Η ποιότητα των κριτικών προϊόντων που επιλέχθηκαν για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι εξαιρετική, ενώ εξίσου τεράστια χαρακτηρίζεται και η θρεπτική τους αξία την ώρα που η φιλοσοφία τους αντικατοπτρίζει τον πολιτισμό κάθε περιοχής. Τα social media και ειδικά οι influencers και οι bloggers μπορούν να στηρίξουν αυτό το project. Γιατί έχουν κοινό το οποίο τους εμπιστεύεται για τη γνώμη τους και για τις γνώσεις τους. Οπότε είναι κλειδί, πιστεύω, για την ανάδειξη των προϊόντων. Βρισκόμαστε μέσα στο Γεωπάρκο Σιτίας. Καλλιεργούμε εδώ με τον απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον μας, γιατί από αυτό ζούμε και αυτό είναι που δημιουργεί όλη αυτή την πρόσθετη αξία στην ποιότητα του λαδιού μας. Μελλοντική στόχη για το συνεταιρισμό και για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο είναι η συνεχόμενη εξέλιξη των μηχανημάτων για την καλύτερη ποιότητα ελαιολάδου. Στόχος των αγροτικών συνεταιρισμών της Κρήτης είναι η ανάδειξη των παραγόμενων προϊόντων ώστε να τους δοθεί υπεραξία και πλέον να εξασφαλίσουν τη θέση που τους αξίζει στην Ελλάδα αλλά και στις διεθνείς αγορές. Ο συνεταιρισμός προσπαθεί όσο καλύτερα να σταθεροποιήσει το εισόδημα του παραγωγού που και μέρος του αλλά και να βελτιώσει τα οικονομικά του. Κάνουμε εξαγωγές σε πολλά σημεία στην Ευρώπη. Αλλά βασικά κάποιες ποσότητες πηγαίνουν χήμα στο εξωτερικό αλλά και σε ελληνικές τυποποιητικές εταιρείες. Το να συλλέγει σε ένα καλάθι, ας το πούμε έτσι, την αφρόκρεμα των προϊόντων που παράγει η Ευρώπη και οι επιμέρους χώρες της και εμείς ως χώρα με τους επιμέρους τόπους μας, είναι πάρα πολύ, πώς να το πω τώρα, προωθητικό των προσπαθειών των παραγωγών, αναδεικνύει την αξία που παράγεται στις περιοχές κάθε χώρας με μεράκι και με ζήλο και διατηρεί φυσικά τις τοπικές κοινότητες. Μιλάμε για μια τοπική οικονομία 500 οικογενειών. Πέρα από τα προϊόντα μόνο ματεπώνυμο της Κρήτης, στους μικρούς θησαυρούς της Ευρώπης εντάσσονται η γραβιέρα Νάξου, η φέτα καλαβρίτων και αμφιλοχίας, το κρασί Νεμέας και το ασύρτικο Σαντορίνης, η κορινθιακή σταφίδα Βοστίτσα, η ντομάτα και η φάβα Σαντορίνης και το ελαιόλαδο Καλαμάτας.